Να κατανοήσει την ενανθρώπιση, δηλαδή αυτό που είπατε. Δεν του στέριαζε ένας Θεός να έρθει στη γη. Αλλά νομίζω ότι ακόμη και σήμερα υπάρχουν άνθρωποι που σκέπτονται ανάλογα. Δηλαδή δεν βοηθάει η λογική, ο τρόπος που σήμερα σκεπτόμαστε να προσεγγίσουμε ένα τέτοιο γεγονός. Πώς ένας Θεός μπορεί να γίνεται άνθρωπος? Αυτή η ερώτηση που δίνεται είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί τον εξής λόγο, ότι οι άνθρωποι οι οποίοι δέχονται τα Χριστούγεννα, ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος, είναι δικό μας γεγονός, το ξεχνάμε, το παρατρέχουμε, πάμε για την καλοπούλα. Εκείνος ο οποίος θέλει περισσότερο να σκεφτεί και να πει, βρε παιδί μου, για να δούμε αυτό που λέει η Εκκλησία, ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος. Τι πράγμα είναι ο Θεός να γίνει άνθρωπος? Μα γιατί ο Θεός να γίνει άνθρωπος? Θεός δεν είναι? Το κόσμο θα μπορούσε να τον κάνει όπως θέλει. Όπως τον έφτιασε, θα μπορούσε και να τον ολοποδογυρίσει. Άρα λοιπόν, είναι λογικό, είναι σωστό να μην έβρισκε μια άλλη λύση για να σώσει τα πράγματα? Ότι δηλαδή μπορούμε να βρούμε πολλές λύσεις και ίσως μπορούμε να μνημονεύσουμε μερικές. Γιατί λοιπόν να γίνει ο Θεός άνθρωπος? Αυτό το ερώτημα πράγματι, όπως είπατε, και οι αρχαίοι Έλληνες, οι οποίοι ακούγανε το κήρυγμα, το ιεραποστολικό κήρυγμα της πρώτης Εκκλησίας, άλλοι μένανε γελούσαν κιόλας. Άκου, ο Θεός άνθρωπος. Άσχετο αν στη μυθολογία τους έχουμε κατ' επανάληψη διηγήσεις περί ανθρωποποιήσεως των Θεών. Αλλά ήταν διαφορετικό αυτό. Εδώ είναι, γίνεται ουσία άνθρωπος παραμένοντας Θεός. Δηλαδή ενσαρκώνεται, και γι' αυτό ακριβώς μιλάμε περί ενσαρκώσεως. Δηλαδή παίρνει σάρκα ανθρώπου. Δεν είναι σαν άνθρωπος. Δηλαδή να μοιάζει με άνθρωπο. Να γίνει δηλαδή, συγγνώμη, αλλά κυκλοφορεί πάρα πολύ αυτόν τον καιρό η λέξη μαϊμού ανθρώπου. Δηλαδή να κοροϊδέψουμε τον άνθρωπο. Αλλά γίνεται άνθρωπος, και όταν λέμε γίνεται άνθρωπος, φέρει επάνω του, εκτός από την αμαρτία, όπως λέει, και είναι λογικό αυτό, ο Θεός είναι αναμάρτητος και Άγιος, φέρνει όλο το βάρος του Αδάμ, τον ιδρώτα, τον πόνο, τη στενοχώρια, όλα αυτά τα πράγματα. Και αυτό δεν μπορεί η συνείδηση του ανθρώπου να το δεχθεί. Και γι' αυτό ίσως σου λένε ότι υπάρχουν και άλλες λύσεις. Θα μπορούσε παραδείγματι, αν ήθελε ο Θεός να λύσει το πρόβλημά του, να βγει στο μπαλκόνι του ουρανού, ας το πούμε κάπως λαϊκά, και να πει, άνθρωποι, σας συγχωρώ από τις αμαρτίες σας. Τελείωσε η υπόθεση. Και έτσι δεν υπήρχε λόγος να κάνει, να μπει σε όλη αυτή την περιπέτεια, να γίνει άνθρωπος, που είναι μια περιπέτεια, όπως είπαμε προηγουμένως, χειρότερη από το να γίνει ο Σκουλίκη. Κοιτάξτε όμως, αυτό το σας συγχωρώ για την προσβολή που μου κάματε, για να το ψάξουμε, θα δούμε ότι δεν είναι ο σωστός τρόπος. Καταρχήν γιατί ο Θεός δεν προσβάλλεται? Εμείς οι άνθρωποι νομίζουμε ότι ο Θεός προσβάλλεται. Ο Θεός δεν προσβάλλεται από ό,τι να το κάνουν οι άνθρωποι. Και το καταλαβαίνουμε μόνοι μας, αν παραδείγματι ένας είναι πολύ μεγάλος, διανοούμενος ή οτιδήποτε, καταξιωμένος, και κάποιος τον ειρωνευτεί. Αυτός που θα τον ειρωνευτεί, ας το πούμε, θα του φανεί τουλάχιστον του αλλού κάπως χαριτωμένο, ότι δεν ξέρει γράμματα, ότι δεν ξέρει μια ξένη γλώσσα, ενώ είναι μεταφραστής στον ΟΗΕ. Βλέπετε λοιπόν ότι εκείνοι που τσακώνονται συνήθως και εκείνοι που παρεξηγιώνται είναι εκείνοι οι οποίοι δεν έχουν μέσα τους βεβαιότητα για την ύπαρξή τους και είναι πρόθυμοι ακριβώς να τσακώνονται. Άρα λοιπόν, ο Θεός δεν το έκανε αυτό γιατί προσβλήθηκε. Εκείνο που ενδιαφερόταν είναι οι ίδιοι άνθρωποι, όχι μόνο με μία άφεση, με μία συγχώρηση, οι ίδιοι άνθρωποι να βρούνε το δρόμο τους. Δηλαδή, γιατί μία συγχώρηση δεν λέει σπουδαία πράγματα. Κάτι ανάλογο θα μπορούσε να πούμε ότι δίνει μια γενική αμνηστία. Αλλά και με τη γενική αυτή αμνηστία, τι πετυχαίνει? Πετυχαίνει κάτι το εξωτερικό. Διότι ο άνθρωπος θα ξαναγίνεται, θα συνεχίσει την πορεία του την ίδια. Εκείνο το οποίο θέλει ο Θεός είναι αυτή η ανακατάταξη του ανθρώπου. Να αλλάξει εσωτερικά, όχι να αλλάξει εξωτερικά, τα ρούχα, το ένα, το άλλο, αλλά να αλλάξει εντελώς από μέσα του,
για να πάει να δει τα πράγματα με την άλλη εκείνη σκοπιά, τη σκοπιά εκείνη με την οποία το δημιούργησε ο άνθρωπος, ο Θεός. Ακριβώς αυτή η εσωτερική ανακατάταξη είναι κάτι το πολύ ενδιαφέρον και κάτι το πάρα πολύ που το θέλει ο Θεός. Από την άλλη μεριά, η ενανθρώπιση δεν είναι πάλι μια πράξη αδυναμίας. Δηλαδή ο Θεός δεν μπορούσε να τα βγάλει πέρα και έτσι έπρεπε να κατέβει κάτω στους ανθρώπους, να τους βοηθήσει, γιατί έπρεπε να τους σώσει. Δεν είναι έτσι. Αυτή η ταπείνωση, αυτή η πορεία είναι ακριβώς το μεγαλείο ότι δεν προσβάλλεται ο ίδιος για να γίνει άνθρωπος. Είναι στο βάθος των πραγμάτων, είναι μια συνέπεια ζωής του ίδιου του Θεού. Είναι μια συνέπεια ζωής που κρύβεται ή που εκφράζεται με τη λέξη αγάπη. Εδώ είναι το έσχατο μυστήριο της ερμηνείας της ενανθρωπίσεως. Αγαπητοί τηλεθεατές, θα συμφωνείτε ότι με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο ο καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Ηλίας Βουλγαράκης, που σήμερα είναι φιλοξενούμενος σε αυτή την χριστουγεννιάτικη εκπομπή, μας βοηθάει να προσεγγίσουμε την ενανθρώπιση του Θεού με έναν ιδιαίτερο πράγματι τρόπο που ίσως μερικούς να ξαφνιάζει με τα παραδείγματα, αλλά εντούτοις δεν πάβουν να είναι πατερικά τα παραδείγματα, αλλά η γλώσσα τους δίνει αυτή την ιδιαιτερότητα. Και φτάνουμε, θα έλεγα, κύριε καθηγητά, στο κρίσιμο σημείο. Το ερώτημά μου είναι πράγματι, εδώ πλέον, πώς κατανοούμε την ενανθρώπιση σαν έκφραση της αγάπης του Θεού? Δεν ξέρω αν είμαι άξιος να το ερμηνεύσω το μυστήριο αυτό, διότι η ίδια η Γραφή λέει ότι ο Θεός αγάπη εστί. Και ας το προσέξουμε αυτή τη μικρή λεπτομέρεια. Δεν λέει ο Θεός αγάπη έχει. Δηλαδή, κατά κάποια έννοια, αν θέλουμε να τολμήσουμε, μπορούμε να πούμε ότι, συγγνώμη, οι λέξεις δεν βοηθάνε, ότι η ποιότητα του Θεού, η σουμπστάνσια, η υπόσταση του Θεού είναι η αγάπη. Αυτά βεβαίως δεν τα πιάνουμε. Αλλά εφόσον τον ίδιο το Θεό δεν πιάνουμε και εφόσον λέμε ότι ο Θεός είναι αγάπη, κατά τον ίδιο τρόπο δεν μπορούμε να συλλάβουμε αυτό το απερινόητο μυστήριο που σημαίνει αγάπη. Εμείς στον κόσμο μας την έχουμε αρκετά ευτελίσει τη λέξη αυτή και τη χρησιμοποιούμε ακέρος ευκέρος. Αλλά παρά τα αυτά όμως, αυτή η λέξη είναι εκείνη η οποία ταυτίζεται με την ίδια τη θεότητα, ότι ο Θεός είναι αγάπη. Αυτό λοιπόν το μεγάλο μυστήριο μπορούμε ενδεχομένως να το καταλάβουμε από τη διδασκαλία της Εκκλησίας που λέει ότι ο Θεός είναι τριαδικός: Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Και εδώ πάλι αρχίζουν εκατοντάδες ερωτήματα. Και γιατί τριαδικός? Βεβαίως και εμείς σαν θεολόγοι προσπαθούμε, όταν κάνουμε μία ανάλυση, να δίνουμε μερικές εικόνες, γιατί στο μυστήριο κανείς δεν μπορεί πλέον να μιλήσει με λόγο παρά με εικόνα. Χρησιμοποιούμε διάφορες εικόνες για να δείξουμε πώς μπορεί ένα πράγμα από το φυσικό κόσμο να είναι ταυτοχρόνως τριαδικό και ένα, δηλαδή και ένας Θεός και τρεις Θεοί ταυτοχρόνως. Υπάρχει όμως και μία άλλη εξήγηση με βάση ακριβώς την αγάπη. Ξέρουμε ότι η αγάπη, ότι είναι ένα κίνημα προς τον άλλον. Να πάμε να βρούμε τον άλλον. Αλλά είναι κάτι που ξεκινάει πρώτα από εμάς τους ίδιους. Και όταν εγώ δίνω αυτή την αγάπη μόνο στον εαυτό μου, τότε αγαπάω μόνο τον εαυτό μου, τότε λέμε ότι ναι, είσαι λίγο πολύ εγωιστής. Ή παρόμοιες λέξεις. Αν λοιπόν ο Θεός, τώρα από εδώ και πέρα μπαίνουμε στα τρελά. Ευτυχώς μας προετοιμάζεται, δηλαδή, για να μην το πούμε εμείς. Εάν ο Θεός ήταν ένας και ταυτόχρονα αγάπη, δεν του πάει, διότι θα ήταν αυταγάπη. Άρα λοιπόν η αγάπη η οποία βγαίνει προς τα έξω, τουλάχιστον θα ζητούσε έναν αντικείμενο, δηλαδή όχι με την έννοια της αντιπαλότητας, αλλά έναν που είναι απέναντι. Άρα λοιπόν τουλάχιστον ο Θεός θα πρέπει να ήταν διαδικός.
Και όμως και πάλι δεν είναι σωστό το πράγμα. Γιατί? Γιατί αυτή η διαδική αγάπη έχει περισσότερο μία μορφή έρωτος παρά αυτό το ξάπλωμα της αγάπης σε όλο τον κόσμο προς όλα τα πρόσωπα. Βλέπετε, ο έρωτας, μεγάλο πράγμα, αλλά έχει κάτι το οποίο από τη φύση του ή από το Θεό δοσμένο, κάτι το οποίο, ας πούμε, να περικλείεται σε δύο και μπορούμε να πούμε έτσι και να αποκλείει τους άλλους. Οι ερωτευμένοι το ξέρουν πολύ καλά αυτό το πράγμα και αργότερα καταλαβαίνουν και οι ίδιοι ότι όταν θα αποκτήσουν παιδιά, αυτή η διαδική αγάπη ξαπλώνεται, απλώνεται στα παιδιά και όταν γίνουν παππούδες, τότε γίνεται πραγματικά αυτός ο έρωτας μια αγάπη καθολική. Άρα λοιπόν, πρέπει αναγκαστικά να υπάρχει και ένας τρίτος στην Αγία Τριάδα. Και γι' αυτό φτάνουμε μέσω της αγάπης στο νόημα της Αγίας Τριάδας. Και τι είναι αυτό το νόημα? Εφόσον είναι η αγάπη, είναι ένα κίνημα του ενός προς τον άλλο. Τώρα εδώ που τα λέμε, ντρέπομαι που τα λέω και αυτά, γιατί εμφανίζομαι σε ένα εκφράζω τις γνώμες της κυβερνήσεως. Δεν είμαι ο πολύδωρας του καλού Θεού, να πούμε. Γι' αυτό θέλω πάντα να με συγχωρήσουν οι ακροατές εάν θα πω μερικά πράγματα. Η αγάπη είναι ακριβώς αυτή η κίνηση προς τον άλλον, για τον άλλον, όχι για μένα. Γιατί συνήθως εμείς αγαπούμε τους άλλους για τον εαυτό μας. Αγαπώ τη φίλη μου, λέει η κοπέλα, ή αγαπώ το φίλο μου, και κάνουμε πολύ παρέα. Αλλά κάνουμε πολύ παρέα για να μου γεμίζει τις ώρες μου. Ή γιατί με βοηθάει στην άλγεβρα, ή στα μαθηματικά, ή στην... Βλέπουμε λοιπόν ότι η πραγματική αγάπη είναι αφιδόλευτη. Δηλαδή δεν κοιτάει τον εαυτό της, αλλά δίνεται προς τα έξω. Λοιπόν, εδώ είναι το μυστήριο ακριβώς αυτό της αγάπης των τριών προσώπων. Δηλαδή, είναι μια ένωση η οποία δεν παίρνει τίποτα, αλλά δίνει. Εδώ πρέπει να κάνω ίσως ένα σχόλιο, αν μου επιτρέπετε. Γιατί οι άνθρωποι έχουν πάρα πολύ παρεξηγήσει το νόημα της αγάπης. Νομίζουν ότι η αγάπη είναι αδυναμία και όποιος αγαπάει είναι τουλάχιστον χαμένος. Ιδιαίτερα στην εποχή μας. Στην εποχή μας ιδιαίτερα. Ενώ η αγάπη είναι πραγματικά δύναμης. Εγώ θα τολμούσα να έλεγα ότι είναι η τελική ερμηνευτική εξίσωση του σύμπαντος. Όπως ο Αϊνστάιν έβγαλε τη δική του εξίσωση, εδώ είναι η τελική εξίσωση που μετράει και τον κόσμο, τον υλικό και τον πνευματικό. Δηλαδή η αγάπη είναι αυτή η δύναμη που συγκρατεί το σύμπαν. Και όποιος πραγματικά αγαπάει, τότε το νιώθει πολύ καλά ότι ξεπερνάει αυτές τις μικρότητες. Ξεπερνάει αυτές τις ταπεινοσύνες. Και αν οι άλλοι τον προσβάλλουν, δεν πειράζει. Το χαίρεται ίσως μερικές φορές. Ή και μερικές φορές του δίνει και έτσι ένα μικρό μπατσάκι, του λέει, είσαι χαριτωμένος. Να πω κάτι τώρα έτσι, να κάνω μια μικρή διακοπή. Όπως λέμε... Μην ανησυχείτε, δεν μας βλέπει κανείς. Όπως λέμε, μουσικό διάλειμμα. Εδώ και λίγο καιρό ήμουν στα καλά μου κέφια. Ξέρετε, καμιά φορά ο άνθρωπος αισθάνεται... Ανέβηκα λοιπόν, σταμάτησα το λεωφορείο και ανέβηκα από την μπροστινή πόρτα. Τότε φαίνεται ότι δεν επιτρεπόταν να ανέβει κανείς από την μπροστινή πόρτα, αλλά την άνοιξε για να κατέβει κάποιος και εγώ επίδησα και μπήκα μέσα. Φαίνεται ότι θα έκανα κάποιο πολύ μεγάλο παράπτωμα για την συνείδηση ή την αντίληψη του οδηγού. Και ούτε και λίγο, ούτε πολύ, με εστόλισε και με ένα ωραίο επίθετο, πολύ χαριτωμένο, και γιατί όχι να μην το πω, βλάκα. Βλάκα, το επαναλαμβάνω γιατί το είπα πολύ γρήγορα. Ή αν δεν ήμουν στα κέφια μου και ήμουν μέσα στον κόσμο των αμαρτιών μου, ας το πούμε έτσι, θα έλεγα, εσύ, μου λες, εσύ είσαι τέτοιος, τα είπα. Και του λέω,
Αλλά σε μια γλώσσα που είναι περισσότερο της πιάτσας, ανάλογα με το περιβάλλον και με την περίπτωση. Ρε φίλε, του λέω, και εμείς οι Βλάχοι δεν πρέπει να ζήσουμε. Τάχα, τι να σου πει τώρα. Δεν μίλησε καθόλου και τακτοποιήθηκε το πράγμα. Και οι άλλοι λίγο χαμογέλασε γύρω-γύρω και αισθάνθηκε και αυτός εκείνη τη στιγμή ότι πήρε μεγαλύτερο χαστούκι από το να του δώσω εγώ το δικαίωμα να τη δικήσω μαζί του. Βέβαια, εγώ δεν το έκανα με αυτή την έννοια, επειδή υποτίθεται ότι είμαι πιο έξυπνος να τον εκδικηθώ, αλλά ήταν μια. Και εκ των υστέρων το σκέφτηκα. Βλέπουμε λοιπόν ότι η αγάπη, αυτή, το ότι δεν παρεξηγέσαι, το ότι τον αγαπάς τον άλλον, την αδυναμία του. Και δεν αισθάνεσαι μέσα σου κάτι, όπως η μάνα. Όταν τον προσβάλλουν, όταν την κουράζουν, κοιτάει την έγνοια που έχει για το παιδί. Και εκεί φροντίζει. Λοιπόν, ακριβώς αυτό είναι το μυστήριο της αγάπης. Δηλαδή το δώσιμο προς τον άλλον. Αυτό είναι η λογική του μυστηρίου της αγάπης που συνέχει όλο τον κόσμο και δίνει και το νόημα στη ζωή μας, αλλά και είναι και πράξη του ίδιου του Θεού, συνέπεια της λογικής της αγάπης, να κατέβει ο Θεός εδώ στη γη για να σώσει τους ανθρώπους. Μάλιστα, να κατέβει εδώ στη γη να σώσει τους ανθρώπους, αλλά θα μπορούσε κάποιος να σας πει καλά, και χρειαζόταν να κατέβει με τέτοια ταπείνωση, με τέτοιο τρόπο. Θεός είναι. Δεν θα μπορούσε να έρθει με δύναμη. Με αξιοπρέπεια. Τουλάχιστον με αξιοπρέπεια. Τουλάχιστον. Και αυτό που το είπατε τώρα είναι πάλι ένα πολύ παλιό ερώτημα. Ότι η εθνική, παραδείγματι. Καλά, βρε παιδί μου. Να έρθει ο Θεός. Το δεχόμαστε αυτό, αφού τους το είπαν και τους το πιπίλησαν οι χριστιανοί. Αλλά να μην παναγεννηθεί στα ανάκτορα της Ρώμης. Εκεί ήταν το ωραίο πράγμα. Να πάει στα ανάκτορα της Ρώμης, να βγει από τη Ρώμη και να φωνάζει και να κηρύττει. Εδώ είπαμε να έρθεις εδώ στη γη, αλλά και να μην μας σκανδαλίσεις κιόλας. Να πας να γεννηθείς πού, στη Βηθλέμ, και μάλιστα πού, σε μία φάτνη, και μάλιστα κατά κάποια έννοια διωκόμενος. Και σε όλη τη ζωή να είσαι λίγο πολύ διωκόμενος, και ώστε να σε αναβάσουν και στο σταυρό και να σε σκοτώσουν. Αυτός είναι ο παραλογισμός. Ο παραλογισμός του ανθρώπου και η λογική του Θεού. Είναι μια διαφορετική διάσταση των πραγμάτων και είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό το πράγμα. Βεβαίως, ο Θεός θα μπορούσε, ο Χριστός θα μπορούσε να κατέβει με, όσες λένε αυτές, τρομπέτες με τους αγγέλους, ή να κατέβει και να φοράει ένα αστρικό σώμα σαν τους Batman και πως λένε αυτούς, να πούμε, με να είναι όλο γεμάτο από διαμάντια και να στρέφτουν και να κατεβαίνει έτσι, και όλος ο κόσμος να μείνει ταπί και να μην μπορεί να κάνει τίποτα και να περιμένει τώρα, λάλη Κύριε, ο δούλος σε ακούει. Θα μπορούσε τέτοια πράγματα να κάνει πάρα πολλά. Και έτσι μάλιστα θα ήταν και αποτελεσματικός. Βέβαια, ποιος θα τολμούσε. Ποιος θα τολμούσε. Πάλι η λογική ανθρώπη. Η λογική ανθρώπινη πάλι σε σύγκρουση με τη λογική του Θεού. Σήμερα ζητούμε την αποτελεσματικότητα. Στις μερικές φορές την επιτυχάνουμε την αποτελεσματικότητα, αλλά άλλες φορές την επιτυχάνουμε στα πιο βαριά και στα πιο ουσιώδη. Δηλαδή την επιτυχάνουμε ίσως στις διανθρώπινες σχέσεις μας. Εκεί πέρα γινόμαστε τις εμπορευόμεθα τις σχέσεις αυτές, όχι με κακή έννοια, αλλά τις, πώς να πούμε, τις μπάζουμε σε μια ρουτίνα, να πούμε, και μπορεί ίσως να έχουμε κερδίσει πολλά μετά πράγματα. Μετά με τι μας αποδίδουν. Ακριβώς. Και μπορεί να έχουμε κερδίσει πολλά πράγματα, αλλά έχουμε χάσει αυτό το διάλογο μέσα στην οικογένεια. Το διάλογο με τα ίδια σου τα παιδιά. Το διάλογο με το διπλανό σου. Με εκείνον που είναι πλούσιος, αλλά είναι φτωχός. Με εκείνη που είναι φτωχιά, που μπορείς να την κάνεις και εσύ πλούσια, με ένα κάποιο λόγο. Γιατί λοιπόν δεν ήρθε ο Χριστός σαν Σούπερμαν, και γιατί δεν ήθελε να είναι αποτελεσματικός? Γιατί να πάει στην Βηθλεέμ να γεννηθεί και να έχει ως air condition τα χνότα των ζώων, να πούμε, των αγελάδων και τα λοιπά. Μιλάμε τώρα σε μια διαχρονική εποχή.
Διότι απλούστατα σεβόταν τον άνθρωπο. Πιο βαθύτερα, αγαπούσε τον άνθρωπο. Ο Θεός δεν θέλει κλακέρ. Δεν θέλει ανθρώπους οπαδούς που να κατεβαίνουν και να στέκονται κάτω από τον μπαλκόνι και να φωνάζουν ζήτω. Αλλά θέλει πρόσωπα με τα οποία μπορεί να κοινωνήσει. Θέλει φίλους με τους οποίους μπορεί να συμφάγει στο τραπέζι έστω της λειτουργίας και της Θείας Ευχαριστίας. Θέλει ανθρώπους που τον νοούν, τον κατανοούν και αυτός τους αποδέχεται και τους αγαπά. Δεν θέλει δηλαδή ο Θεός χειροκροτητές. Τι να τους κάνει τους χειροκροτητές? Δεν έχει έλλειψη από αυτά. Και δεν τα χρειάζεται, διότι είναι πλήρης, είναι πλούσιος, είναι μεγάλο νοικοκύρης, να πούμε. Τι να τα κάνει αυτά? Γι' αυτό ακριβώς, επειδή είναι μεγάλο νοικοκύρης, καταδέχεται να γίνει σκουλίκι. Καταδέχεται να πάει στον άνθρωπο και συνεχώς καταδέχεται, για να μπορέσει να του δώσει την δυνατότητα να νιώσει και αυτός αγάπη, να νιώσει αυτή την παγκόσμια δύναμη που συνέχει τον άνθρωπο και τον κάνει τον άνθρωπο πραγματικό άνθρωπο. Κάπου εκεί νομίζω περίπου κρύβεται το μυστήριο, αυτό το μεγάλο μυστήριο της ενσαρκώσεως του Θεού. Και πιθανόν όλα αυτά που λέω να μην γίνει σωστά. Δεν ξέρω. Πάντως, οπωσδήποτε κάνουν την ώρα να περνάει πολύ ευχάριστα, αλλά ο χρονομέτρης μετράει και ο χρόνος της εκπομπής δεν είναι ανεξάρτητος, παρόλο που είμαι σίγουρος ότι πολλοί αυτή τη στιγμή θα με κακίσουν ότι θέλω να τελειώσω αυτή την εκπομπή. Έχετε αυτή την ιδιαιτερότητα στον τρόπο της παρουσιάσεως. Εν τούτης, παρόλο που δώσατε πολλά μηνύματα και ελπίζω όλοι να τα συνέλαβαν κατά τη διάρκεια της αναπτύξεως με αυτόν τον ιδιαίτερο τρόπο, θα έλεγα τις θεολογίες τελικά της ενανθρωπίσεως. Όλοι μας έχουμε ανάγκη από κάποια πρακτικά πράγματα στο τέλος πάντων. Εξάλλου, το θέλουν και οι μέρες λίγο. Όλοι είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε κάτι. Τελικά, ποιο είναι το μάθημα που πρέπει να πάρουμε από αυτή τη μεγάλη γιορτή? Αν θέλετε, από αυτή τη μεγάλη κίνηση της αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπο. Για μας τι σημαίνει πλέον στην καθημερινή μας ζωή? Δυσκολεύομαι να απαντήσω, γιατί αυτή τη στιγμή σκέφτομαι τον γιατρό που βγάζει γράφει τη συνταγή και λέει θα παίρνεις 3 χαπάκια το πρωί και άλλα 3 το βράδυ, να πω. Ίσως πρέπει όλοι μας να προσπαθήσουμε κατά το δυνατόν να, όπως λέγανε οι παλιοί, να εμβατεύσουμε, να μπούμε στο μυστήριο αυτή της αγάπης. Και είναι όχι τρομερά δύσκολο, γιατί είμαστε πλάσματα αγάπης και τη ζητάμε την αγάπη. Αχ, πως ζητάμε. Ίσως είμαστε πολύ πιο διακονιάριδες, πολύ πιο ζήτουλες, πολύ πιο επέτες για αγάπη από οτιδήποτε άλλο. Νομίζουμε ότι πάμε για τα λεφτά, νομίζουμε για εκείνο, και όμως θέλουμε αυτή την αγάπη. Λοιπόν, ας αφήσουμε λίγο τον εαυτό μας να μπορέσει έτσι να ζήσει μέσα σε αυτό τον πλούτο της αγάπης. Και μην ξεχνάμε, αν θέλουμε να δώσουμε ίσως κανένα χαπάκι, ότι ας κάνουμε μια πράξη, ας προσπαθήσουμε να μην βλέπουμε τον άλλον ως αντικείμενο θύρας, αλλά ας κρατήσουμε το όπλο και ας δούμε τον άλλον σαν άλλον, που κι αυτός έχει τα προβλήματά του, που κι αυτός, ακόμα κι αν είναι κακός, έχει τη μιζέρια του ως κακός. Και ας προσπαθήσουμε αυτόν τον άλλον να τον δούμε, να τον πλησιάσουμε και να τον αγαπήσουμε. Δεν λέω τώρα από αύριο το πρωί τον κάθε ένα που πιάνουμε, έλα εδώ να κάνουμε αγαπητισμό. Δεν εννοώ αυτό. Αλλά εννοώ αυτή μια στάση ζωής, η οποία είναι η στάση η ίδια του ανθρώπου. Και να καταλάβω του Θεού. Και να καταλάβω ότι η αγάπη είναι δύναμης. Είναι η δύναμη εκείνη, όπως είπα και προηγουμένως, που συγκροτεί όλο το σύμπαν, που συνέχει όλο το σύμπαν, που συνδέει τον άνθρωπο με τον Θεό, τον άνθρωπο με τη φύση, που συνδέει τον άνθρωπο με τον άνθρωπο. Και όταν λέμε αγάπη, είπαμε να είναι μια πράξη που να μην είναι εξαργυρώσιμη, αλλά είναι ένα δόσιμο. Αυτή η ισότητα μερικές φορές, η οποία από άποψης νόμου είναι σωστή, αλλά η αγάπη ξεπερνάει όλα αυτά τα φτωχά του νόμου και δίνεται και δεν χάνεται ποτέ.
Διότι κι αν ο άλλος σε εκμεταλλευτεί, γιατί είναι αυτό η απάντηση, τότε εσύ έδωσε αγάπη, ήδη πλούτευσες. Αυτό το πλούτο μας τον έδωσε ο Θεός με την ζωντανή αγάπη, την ένσαρκη, την ενσώματη αγάπη του γιού της, του γιού του, που ήρθε εδώ στη γη για να μας σώσει. Ο πλούτος της αγάπης, λοιπόν, μας περιμένει τούτες τις μέρες. Θα τον βρούμε ή θα τον χάσουμε? Αυτό είναι το ερώτημα που τίθεται μπροστά μας σήμερα. Να ευχαριστήσουμε τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Ηλία Βουλγαράκη, γιατί σήμερα έχω την αίσθηση μας έδωσε πολλά μυστικά κλειδιά για αυτό το δρόμο της αληθινής αγάπης που σημαίνει αληθινά Χριστούγεννα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά. Εγώ ευχαριστώ και πολύ, να το ευχηθούμε και στους εαυτούς μας και σε όλους τους θεατές που είχαν την καλοσύνη σήμερα να είναι κοντά μας. Στα πλαίσια αυτής της εκπομπής θα είμαστε και πάλι κοντά σας την επόμενη Κυριακή, την ίδια ώρα. Χρόνια πολλά και ευλογημένα.